πηγαίναμε με όρεξη να πολεμήσουμε και τους Γερμανούς και τους κομμουνιστές. Εκεί γνώρισαμε τον Παΐσιο. Έτυχε να συναντηθούμε με τον Άρη Βελοχιώτη τρεις φορές. Κάηκε το κομμένο με 300 γενικόπεδα, τα σφάξαν. Α, βλέπετε, μας διοικούν οι κομμουνιστές και οι άθιοι. Κατέστρεψαν την Ελλάδα. Λέγομαι Μπαλάσκας Βασίλειος. Γεννήθηκα το 1919 στην Ελάτη Άρτας. Στις 3 του 40 κατετάγει στρατιώτης και πήγαμε στην Κομωτινή στα έργα του Μεταξά, στα σύνορα. Πολεμήσαμε εκεί με τους Γερμανούς. Το 1943 κατετάγει στο Ζέρβα τις εθνικές ομάδες του Ζέρβα. Τις 3 του 1943 πολεμήσαμε σκληρά με τους Γερμανούς, αλλά είχαμε και το πρόβλημα με τους Ελασίτες, με τους κομμουνιστές. Καταλήξαμε στην Κέρκυρα. Εκεί κατετάγει στην εθνοφυλακή. Και από τότε έμεινα στο στρατό. Έτυχε να συναντηθούμε με τον Άρη Βελοχιώτη τρεις φορές. Γιατί εγώ ήμουν στο αρχηγείο του Ζέρβα. Συναντηθήκαμε 2-3 φορές. Φαινόταν ήσυχος. Δεν φαινόταν έτσι άγριος και τα λοιπά. Αλλά όπως απεδείχθη, ήταν δηλητήριο. Σε όλες τις επιχειρήσεις έλαβα μέρος. Εκεί γνώρισαμε τον Παΐσιο. Ο Παΐσιος ήταν στρατιώτης, ασυρματιστής. Αλλά τον πήραμε στα Πολυβόλα όταν κάναμε επιχειρήσεις, γιατί εγώ ήμουν δημερίτης των βαρέων Πολυβόλων Βίκερς. Το πρωί θα κάναμε επιχείρηση. Τα δύο βαρέα Πολυβόλα θα τα προωθούσαμε για την επιχείρηση. Τα άλλα τα δύο θα μέναν εκεί ως βάση για να έρθουν μετέπειτα όταν καταληφθεί το ύψωμα. Ένας στρατιώτης μου λέει: «Κύριε Αντιμπλοχαγέ, σε παρακαλώ να με αφήσεις να μην έρθω το πρωί με τις επιχειρήσεις, διότι είδα ένα κακό όνειρο, ότι με τσίμπησε ένα φίδι, λέει, στο πόδι. Και σε παρακαλώ να με αφήσεις σε αυτά τα Πολυβόλα να έρθω αργότερα». Εγώ το στρατιώτη αυτόν ήξερα ότι δεν είναι δηλός, αλλά τον λυπήθηκα και του λέω: «Θα μείνεις. Μη φοβάσαι», του λέω. Ο δε Παΐσιος καθόταν λίγο πιο πέρα που άκουγε τη συζήτηση. Και όταν του είπα: «Θα μείνεις», έκανα να φύγω εγώ από πέρα. Ο Παΐσιος με ακολούθησε και μου λέει στα αυτή: «Και εδώ να τον αφήσεις, θα σκοτωθεί», μου λέει. «Άντε, μην λες τέτοια πράγματα», του λέω. Εν πάση περιπτώσει,
Το πρωί κάναμε επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν καταλήφθη το ύψωμα και γυρίσαμε πίσω. Και τον βρήκαμε σκοτωμένο. Τότε άρχισα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον φωνάζαμε καλόγερο, έλεγε ότι εγώ θα γίνω καλόγερος, θα πάω στο Ιεροσόλυμα, θα πάω εκεί, θα πάω στο Άγιον Όρος, και τον φωνάζαμε καλόγερο. Βρε, ο καλόγερος, έλεγαν τα παιδιά, πίστεψε ήδη ότι πράγματι θα σκοτωθεί, λέω. Μετά από λίγες μέρες ξεκίνησαμε να πάμε για άλλη επιχειρήση. Εκεί που βαδίζαμε σε μια πλαγιά, απέναντι οι συμπολίτες μας βάλαν με το μεδάλιο και ένα τροχιοδεικτικό έπεσε εκεί στα μπουλάρια που αγρέψαν τα μολάρια που είχαν και φορτηγό πάντα πυρμαχικά και κάτω ήταν βάθος πολύ γκρεμός. Πήραν τον Παΐσιο Σμάρνα τα μολάρια, το μολάρ το ένα και πήγαν κυλώντα και έφτασαν 500 μέτρα κάτω βάθος κάτω. Όταν γυρίσαμε, πήγαμε πάνω, είπα στον διοικητή εκεί πέρα να κάνουμε σήμα, μου λέει, για το τηλεφωνητή που σκοτώθηκε. Δεν ξέρουμε, άφησε να πάμε να δούμε τι έγινε, να τον φέρουμε απάνω. Μετά από λίγο έρχεται ο Παΐσιος. Τον κοιτάγαμε. Που ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα, γιατί ο βάθος μεγάλο. Δεν σκοτώθηκε μόνο εσύ εκεί πέρα, μας έλεγε ο Θεός, λέει. Κάναμε το σταυρό μας, με σβόνι εκεί πέρα, εγώ. Βάσε περίπτωση. Σε άλλη μια περίπτωση για τον Παΐσιο, γινόταν μάχη. Ένας στρατιώτης είχε τραυματιστεί και φώναζε «Βοήθεια, βοήθεια!» Πού να τον βοηθήσουμε εκεί πέρα, πού ήταν. Τα πυρά ήταν, ξεκινάει ο Παΐσιος μέσα στα πυρά και πάει και τον αρπάζ, τον έκοψε στον ώμο και τον έφερε, χωρίς να φέρει. Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλο θαύμα. Εμπάσχε περιπτώσει με τον Παΐσιο δεν είχαμε άλλη τέτοιο περίπτωση. Μέχρι το 49 που καταλήφθη αυτό, ο Παΐσιος έφυγε, πήγε στο Γενικό Αρχηγείο, αν νομίζω τότε στη Λαμία, και έφυγε και απολύθηκε από το... απολύθηκε το 50. Δεν το ξαναείδαμε κι εδώ. Αλλά τον βλέπω συνέχεια στο όνειρό μου. Από τότε λοιπόν και τα περιστατικά τον βλέπω τακτικά. Για την πατρίδα, μεγάλο γύρο. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ... μεγάλος Έλληνας, πέρα με το οικογενειακό του όλο. Το ξέραμε πως ήρθε από εκεί μικρό παιδί, πάει στην Κέρκυρα και από την Κέρκυρα πήγε στην Κουζάν. Λοιπόν, το ξέραμε το οικογενειακό του. Αυτή που σου είπα προηγουμένως, που ξεκίνησαμε για να πάμε για επιχείρηση,
και γυρίσαμε πάλι, αλλά γυρίσαμε όμως οι μισοί. Μας είχαν σακατεύσει. Και όταν γυρίσαμε βρήκαμε τον αυτόν σκοτωμένον εκεί πέρα που μας είχε πει ο Παΐσιος. Μας είπε ότι κι εγώ να τον αυτοίς μου θα σκοτωθεί. Έβλεπε αυτός ότι θα σκοτωθούμε τα λοιπά. Ένας αξιωματικός βλαστημούσε την πέρα λοιπόν, πήγε και του είπε ότι από αυτή τη στιγμή του είπε δεν θα εκτελέσω καμία αποστολή αν μου δώσεις, διότι βλαστήψεις τα θεία μου. Όχι τα θεία σου, τα θεία μου. Έκανε πέρα εκείνος εκεί πέρα. Και ήρθε μετά και προσευχόταν γι' αυτόν. Νίστευε βέβαια, νίστευαμε κι εμείς. Και εγώ νίστευα, διότι να σου πω μια περίπτωση το εξής. Ήμασταν στη Φλόριντα σε ένα ύψωμα και είχαμε φτιάσει ένα πρόχειρο έτσι και πέρα και έμπαρα κατά πολυβόλα κάτω. Πέφτει ένας όρμος, ήταν Σταυρωμένη Παρασκευή και είχα μια κονσέρβα στα χέρια να την ανοίξω για να φάω. Μόλις την άρχισα την κονσέρβα, έπεσε ένας όλμος από πάνω, χτύπησε τη βλόκα και έπεσε μπροστά κάτω. Τον πήρε από εδώ του, τον πέταξε από κάτω. Και την άλλη την ημέρα πήγα, τον ξεκίνησα και έχω το πόμα ακόμα στο σπίτι μου, πόνο, στην Άρτα. Έπεσε εκεί τη στιγμή που πάλι σαν κονσέρβα, δεν έσκασε. Και θυμάμαι, από τότε δεν ξανάφαγα ποτέ Σταυρωμένη Παρασκευή και άλλες Τετάρτες και τα λοιπά. Κάκι το κομμένο με 300 γενικόπεδα τα σφάξαν. Εκεί την ημέρα, όπως χωρίς το ποτάμι ο Άραχνος, ή από εδώ είναι το κομμένο και από εκεί είναι το Λιχόρ. Εμείς ήμασταν τότε αντάρτες εκεί, στο Λιχόρ. Εγώ θα πήγαινα απέναντι με τη βάρκα για να πάρω αυγά. Εκεί δεν πήγε. Όχι εγώ κι άλλοι. Δεν θυμάμαι κάτι. Ασχολήθηκα εγώ. Συμπληρώθηκε η βάρκα. Και όταν πήγα εγώ εκεί πέρα, μου λέει ο βαρκάρης, άμα θα ξαναγυρίσω. Και έμενα. Όταν ρίχνανε αυτοί απέναντι, οι Γερμανοί μπήκαν μέσα στο χωριό και σφάζαν και έγαν. Τότε οι αντάρτες καθαρίστηκαν. Καθάρισαν οι Γερμανοί. Τότε γλίτωσα εγώ, δεν πήγα πέρα. Η προσευχή των Παΐσιων, η προσευχή στα θεία, αυτό που φύλαξε. Εμείς δεν σκεφτόμασταν τίποτα, είμαστε και νεαροί τότε, δεν σκεφτόμασταν τίποτα παρά μόνο να νικήσουμε. Οτιδήποτε να νικήσουμε, να κάνουμε. Δεν σκεφτόμασταν το θάνατο. Ότι θα πάω στην επιχείρηση, θα σκοτωθώ ή να αποφύγω να μην πάω. Κατάλαβες, πηγαίναμε με όρεξη να πολεμήσουμε. Και τους Γερμανούς και τους κομμουνιστάρτες. Σας είπα προηγουμένως, πολεμούσαμε τους πατέρες, τα λοιπά και τα γόνια της τώρα μας δικούν. Κάθομαι και σκέφτομαι που πολέμησα και πάνε οι κόμποι μας χαμένοι και στη δουλειά να μας κυβερνούν οι άθιοι και οι κομμουνιστές και οι άλλοι, οι Γερμανοί.
Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να μας καταλάβουν με τα όπλα και τώρα μας καταλάβαν με το χρήμα. Ό,τι έκανα τότε, θα έκανα και τώρα. Αυτά που έκανα τότε, τα ίδια θα έκανα. Θα πολεμούσα πάλι, πάλι. Διάλο. Τι να σας πω, ρε παιδί μου. Α, βλέπετε, μας διοικούν οι κομμουνιστές και οι άθιοι. Εγώ πολέμαγα αυτούς και τα γόνια τους τώρα μας ακατέψανε μας. Κατέστρεψαν την Ελλάδα. Τα γόνια. Εγώ πολέμαγα αυτούς και στη δουλειά να την πληρώσουμε εμείς και η Ελλάδα από τα γόνια τους. Άμα βλέπεις τώρα στη Θεσσαλονίκη να είναι άθιος ο δήμαρχος, άθιος της Θεσσαλονίκης, άθιος ο πρωθυπουργός. Πώς θα γίνει αυτή η Ελλάδα λοιπόν? Να προσεύχεστε όσο μπορείτε περισσότερο. Να μην ξεχνάτε και εκεί που κοιμάστε στο κρεβάτι, πρωτού πέσετε, να λέτε στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος τρεις φορές στο Σταυρό. Στο κρεβάτι να ξαπλώσετε. Εγώ αυτό το κάνω χρόνια.